θα γίνει πάμε στην Πάτρα τώρα Κύριε και κύριοι. Δυστυχώς εξελίχθηκε σε τραγωδία η μάχη που έδινε ο εξάχρονος από, τα, από τη Βόρεια Ελλάδα. Ο Νίκος Γιαπρακάς θα μας ενημερώσει. Νίκο καλησπέρα. Που υπέστη ανακοπή, είχαν προχωρήσει σε ψήξη του εγκεφάλου του, τελικά έμεινε το παιδί εγκεφαλικά νεκρό και πήραν τη γενναία απόφαση οι γονείς του να δωρήσουν τα όργανά του. Καλησπέρα, Νίκο. Μέσα από το θάνατο του δικού μα παιδιού να σωθούν άλλα παιδάκια. Με αυτή τη φράση απάντησαν οι γονεί του εξάχρονου Θωμά στον Ανδρέα Ηλιάδη, τον διευθυντή τη ΜΕΘ Πέδων εδώ στο νοσοκομείο του Ρίου, όταν του ενημέρωσε για το ζήτημα τη δωρεά οργάνων σε περιπτώσει όπω δυστυχώ εξελίχθηκε και η κατάσταση του δικού του παιδιού. Τα τεστ τα οποία έγιναν από χθε το βράδυ και σήμερα το πρωί στον εξάχρονο Θωμά δεν ήταν καλά. Δυστυχώ όλα τα στοιχεία συνέτρεψαν ότι υπήρχε εγκεφαλικό θάνατο. Έτσι λοιπόν ενημερώθηκαν οι γονεί για την κατάσταση αυτή και στην συνέχεια πήραν την γενναία απόφαση να δωρήσουν τα όργανα ε, του δικού του παιδιού προκειμένου να σωθούν άλλα παιδιά. Έτσι, αύριο αναμένεται Νίκο να έχουμε ε, στην ε, Πάτρα ε, ειδικού προκειμένου να αφαιρέσουν τα όργανα ε, του παιδιού τα οποία θα ε, ε, πάνε σε άλλα παιδιά για να δώσουν ζωή είτε από το εξωτερικό είτε Μάλιστα. από την Ελλάδα. Ήδη έχει καταρτιστεί η λίστα από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων για το σκοπό αυτό. Θα σα ευχαριστήσουμε, Νίκο, για